Κείμενο μας για σήμερα θα είναι Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 13. Θα δούμε το εδάφιο 4, αλλά θα διαβάσω από το εδάφιο 1 έως και 7 για να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα του κειμένου. Θα εστιάσουμε στο εδάφιο 4 για σήμερα και θα προχωρήσουμε στα επόμενα εδάφια της επόμενης εβδομάδας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινε ένα κομμάτι μπρούτζος που βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλο που ξεκουφαίνει. Και αν έχω προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Και αν διανύμω όλα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι τίποτα. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυταδιάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως την αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο της αγάπης. Ένα από τα πιο γνωστά, ένα από τα πιο δημοφιλή κεφάλαια της Αγίας Γραφής, όπως ανέφερα την προηγούμενη φορά. Ο βασικός λόγος που αυτό το κείμενο αρέσει τόσο πολύ σε τόσο κόσμο, είναι επειδή για κάποιο λόγο όταν ακούν η αγάπη σκέφτονται για έρωτα, σκέφτονται για ρομαντική αγάπη, ενώ όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, το κείμενο δεν έχει να κάνει με ρομαντική αγάπη, αλλά έχει να κάνει με την αγάπη μεταξύ των αδελφών μέσα στην Εκκλησία. Σαφώς θα μπορούσαμε να πάρουμε το κείμενο από μόνο του και να το εφαρμόσουμε σε διάφορα άλλα μέρη της ζωής μας, αλλά είναι βασικά για την αγάπη των χριστιανών μέσα στην Εκκλησία. Το κείμενο είναι πάρα πολύ δημοφιλές, αλλά καθώς το μελέταγα, το σκεφτόμουν, αν το πάρουμε το κείμενο στα σοβαρά, και όχι απλώς επιφανειακά, έτσι ελαφρά, αγάπη, αλλά αν το πάρουμε στα σοβαρά, ίσως να γίνει ένα από τα λιγότερα δημοφιλή κείμενα της Αγίας Γραφής. Επειδή αν πραγματικά εξετάσουμε τον εαυτό μας και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τη λίστα εδώ πέρα, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με το πώς είναι κάποιος που πραγματικά αγαπάει, ίσως να μην τα πάμε και τόσο καλά. Είχα ακούσει μια ιστορία. Δεν θυμάμαι ποιος κήρυκας ήταν. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν ο Jonathan Edwards, που ήταν ένας ποιμένας στην Αμερική πριν από αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν αυτός, αλλά κάποιος του είχε έρθει, μετά είχε τελειώσει την συνάθληση, του είχε έρθει και του είχε πει: «Ποιμένα, ο Τάδε», ένα άλλο άτομο εκεί στην Εκκλησία, «ο Τάδε πιστεύεις ότι είναι πραγματικά σωσμένος, πιστεύεις ότι είναι χριστιανός?» Και ο ποιμένας είπε: «Δεν ξέρω, επειδή δεν μένω μαζί του». Τι εννοούσε? Όλοι μας μπορούμε για μία ώρα την Κυριακή το πρωί να είμαστε ευγενικοί και καλοσυνάτοι και να δείχνουμε ότι αγαπάμε τα άτομα γύρω μας. Το θέμα είναι τι γίνεται στην καθημερινή μας ζωή, με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους με τους οποίους αναστρεφόμαστε, με την οικογένειά μας, με αυτούς που μας βλέπουν συνέχεια. Είμαστε όπως είμαστε με την καλύτερη μας συμπεριφορά, γιατί το πρωί είμαστε αλλιώς. Και νομίζω, καθώς εξετάζουμε αυτό το κείμενο, δεν θα μας δημιουργήσει όμορφα και χνουδωτά συναισθήματα για την αγάπη, αλλά ελπίζω να μας φανερώσει τις καρδιές μας και να μας οδηγήσει στη μετάνοια, επειδή πολλές φορές δεν είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε, σαν τον Χριστό. Τώρα, γιατί έγραψε αυτό το κείμενο ο Απόστολος Παύλος? Αν και θα μπορούσαμε να μάθουμε πολλά πράγματα απλά διαβάζοντάς το μόνο του, είναι μέρος μιας επιστολής. Θα σας διαβάσω κάτι που είπε ο Απόστολος Παύλος στην αρχή αυτής της επιστολής, στο κεφάλαιο 1. Στο κεφάλαιο 1, τα πρώτα 9 εδάφια είναι απλώς εισαγωγή στην επιστολή, τα χαιρετίσματά του.
και στην ουσία η επιστολή ξεκινάει στο εδάφιο 10 και λέει το εξής. Έτσι ξεκινάει η επιστολή. Λέει: σας παρακαλώ δε αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Επειδή μου έγινε γνωστό από τους οικείους της Χλώης για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν ανεμεταξύ σας φιλονικίες. Οπότε ξεκινάει η επιστολή. Το πρώτο πράγμα που τους λέει είναι ότι ακούω ότι έχετε φιλονικίες, ότι έχετε σχίσματα, ότι μαλώνετε, ότι δεν μπορείτε να συμφωνήσετε, ότι έχει πολλά προβλήματα αυτή η εκκλησία. Και καθώς προχωράς μέσα στην επιστολή και βλέπεις το ένα πρόβλημα μετά το άλλο που έχει αυτή η εκκλησία, κάτι που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα που έχει αυτή η εκκλησία της Κορίνθου θα μπορούσαν να λυθούν πάρα πολύ απλά αν απλά τα άτομα μέσα στην εκκλησία αγαπούσαν ένα τον άλλο περισσότερο. Τα περισσότερα προβλήματα δεν είναι θέματα αιρετικά, δεν είναι θέματα δογματικά. Κάθονται μαλώνουνε πάνω σε θέματα χρημάτων. Μαλώνουνε ότι πάει ο ένας τον άλλο στο δικαστήριο. Μαλώνουνε για θέματα φαγητού. Μαλώνουνε για το ποιος έχει τα καλύτερα πνευματικά χαρίσματα. Και μου φαίνεται ότι το κεφάλαιο 13 είναι ίσως το αποκορύφωμα της επιστολής, που επειδή αν οι Κορίνθοι απλά ξέρανε να αγαπάνε περισσότερο ένας τον άλλο, τόσα πολλά πράγματα αυτή η επιστολή δεν χρειαστεί να κάνει αγαπή. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν αγάπη ο ένας για τον άλλο. Τώρα κάνω μια γρήγορη υποσημείωση. Ο Παύλος εδώ πέρα δεν λέει και δεν εννοεί αγνοήστε εντελώς τα πάντα, αλλά αγνοήστε όλες τις διαφορές σας. Μην σας απασχολεί η αλήθεια και το ψέμα, μην σας απασχολεί ποια είναι η σωστή διδασκαλία. Αγνοήστε τα πάντα, αρκεί να είστε ενωμένοι και να είμαστε έτσι και αγαπημένοι. Δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Ο Παύλος, άλλες φορές όταν μιλάει για θέματα δογματικά, όταν μιλάει για αιρετικά θέματα, είναι πάρα πολύ αυστηρός. Διαβάστε την επιστολή προς Γαλάτας. Είναι πάρα πολύ αυστηρός. Αλλά, όπως είπα, τα περισσότερα θέματα εδώ πέρα δεν έχουν κάνει με κάποια αίρεση. Απλώς οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ζουν μαζί μέσα σε αυτή την κοινωνία. Στην κοινωνία της Εκκλησίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουν αγάπη αν λες τον άλλο. Αλλιώς δεν πρόκειται να δουλέψει. Οπότε, πάμε στο κεφάλαιο 13. Την προηγούμενη φορά είδαμε τα εδάφια 1 έως και 3 που ο Παύλος μίλησε για την αναγκαιότητα της αγάπης. Τους είπε στην ουσία ό,τι χαρίσματα και να έχετε, όσο φοβεροί και να είστε, αν δεν έχετε αγάπη δεν σας ωφελεί τίποτα. Δεν σας ωφελεί τίποτα. Και τώρα στα εδάφια 4 έως και 7 δίνει μια περιγραφή της αγάπης. Μας λέει τι κάνει αγάπη και τι δεν κάνει αγάπη. Για να θέλουμε να το κάνουμε πιο προσωπικά, τι κάνω εγώ αν αγαπάω κάποιον και τι δεν κάνω εγώ αν αγαπάω κάποιον. Αυτά τα πράγματα θα κοιτάξουμε σήμερα, θα δούμε μόνο το εδάφιο 4 και την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε. Οπότε ξεκινάει εδάφιο 4. Η αγάπη μακροθυμεί και αγαθοποιεί. Η αγάπη μακροθυμεί. Κάποιες μεταφράσεις μπορεί να λένε η αγάπη είναι υπομονετική. Αλλά το μακροθυμεί είναι καλύτερο. Μακροθυμεί. Το μάκρος, το μήκος είναι κάτι μακρύ και τον θυμό. Άρα κάνει πολύ καιρό για να θυμώσουμε. Αν αγαπάς κάποιον, περνάει πολύ καιρός μέχρι να θυμώσεις. Περνάει πολύ καιρός μέχρι να του φωνάξεις. Να δω αν μπορούσα να σα τραμάξω, αλλά δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Ήθελα να ξυπνήσω αυτού που ήταν έτσι, αλλά δεν βλέπατε. Περνάει πολύ καιρό που να αρχίσει να φωνάζει. Περνάει πολύ καιρό που να αρχίσει να είναι σαρκαστικό. Περνάει πολύ καιρό πριν πει κάτι που θα του πληγώσει, αν του αγαπά. Μακροθυμεί. Είσαι υπομονετικό. Μέσα στη βίβλο, ποιο είναι αυτό που αναφέρεται πιο συχνά ως μακρόθυμος. Θεός. Ο Θεός. Για χιλιάδες χρόνια. Από την αρχή της δημιουργίας.
ο Θεός μας ανέχεται. Τις αδικίες μας, τις κακίες μας, τις αμαρτίες μας. Και όχι μόνο τον κόσμο εκεί έξω, και εμάς σε προσωπικό επίπεδο. Την τελευταία φορά που αμαρτήσατε, που ήταν πρόσφατα συμπεράνω, ο Θεός θα μπορούσε να σας είχε σκοτώσει και να σας στείλει την κόλλα. Αλλά δεν το έκανε. Είναι υπομονετικός. Μας υποφέρει. Μας είναι μακρόθυμος. Μας δίνει χρόνο να μετανοήσουμε. Μάστε κατά Ματθαίο κεφάλαιο 18. Ο Πέτρος πάει στον Κύριο Ιησού και του λέει, αν ο αδελφός μου αμαρτάνει εναντίον μου, πόσες φορές πρέπει να τον συγχωρέσω. Πόσο να τον ανέχομαι κάποιον που αμαρτάνει συνέχεια εναντίον μου, πόσο να τον υποφέρω, να τον συγχωρέσω μέχρι 7 φορές και μετά τέλος. Και τι του είπε ο Ιησούς? 70 επί 7. Και δεν νομίζω όταν είπε 70 επί 7 εννοούσε 490 φορές. 490 φορές θα συγχωρείς, αλλά 491 δεν χρειάζεται πια. Δεν νομίζω ότι εννοούσε κάτι τέτοιο. Εννοούσε να είσαι πάντα ετεθειμένος να συγχωρέσεις. Έχεις πάντα υπομονή. Αμαρτήσαν εναντίον σου, συγχώρεσέ τους και συνέχισε να κάνεις υπομονή. Είσαι μακρόθυμος. Προς Κολοσσαΐς κεφάλαιο 3 λέει το εξής. Οπότε, ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, ντυθείτε σπλάχνα ικτυρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον, όπως και ο Χριστός συγχώρεσε εσάς. Έτσι κάνει και εσείς. Ο Παύλος λέει να είστε υπομονετικοί. Η αγάπη μακροθυμεί. Και μετά λέει η αγάπη αγαθοποιεί. Το αρχαίο κείμενο λέει χρησεύεται. Με ήττα, όχι με γιώτα, όπως λέμε Χριστός. Με ήττα, χρησεύεται. Η αγάπη είναι... Το αγαθοποιεί είναι καλό, δεν είναι κακό. Η αγάπη βοηθάει, η αγάπη είναι χρήσιμη, η αγάπη είναι βοηθητική. Κάνει αγαθό, κάνει καλό. Συμπεριφέρεται καλά η αγάπη. Αγαθοποιεί. Και ποιος φυσικά είναι αυτός που είναι ο αγαθός μέσα στην Αγία Γραφή? Πάλι ο Θεός. Θυμάμαι... στην πράξη κεφάλαιο 14 που ο Παύλος μιλάει σε ειδωλολάτρες άπιστους που δεν ξέρουν τον Θεό της Βίβλου και τι τους λέει? Ο Θεός που δεν τον ξέρετε είναι αγαθός, αγαθοποιεί, και τι κάνει? Σας δίνει βροχή, σας δίνει τον ήλιο, σας δίνει φαγητό, σας δίνει χαρά. Ο Θεός που αγαθοποιεί. Όταν ο Παύλος μας λέει να είστε υπομονετικοί και να αγαθοποιεί, όταν λέει η αγάπη μακροθυμεί, ο Παύλος ξέρει, παίρνει ως δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μας πληγώσουν. Αν όλοι μας φερόντουσαν υπέροχα, δεν θα χρειαζόταν να μακροθυμούμε. Και βέβαια θα φερόμαστε κι εμείς υπέροχα, αφού φέρεστε εσείς υπέροχα σε εμάς και εμείς φερόμαστε υπέροχα σε εσάς. Παίρνει ως δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μας πληγώσουν. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μας νευριάσουν, που θα μας απογοητεύσουν. Αυτό θα γίνει. Σίγουρα θα γίνει. Το ερώτημα είναι εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Εσείς τι θα κάνετε όταν οι άλλοι δεν σας αντιμετωπίζουν σωστά. Η αγάπη αγαθοποιεί. Φέρετε σωστά. Φέρετε αγαθά. Φέρετε όμορφα. Δεν φέρετε άσχημα. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτό το αντίθετο. Έχετε φερθεί ποτέ άσχημα σε κάποιον ενώ δεν έπρεπε? Έχετε φερθεί άσχημα ποτέ σε κάποιον που δεν του άξιζε? Το κεφάλαιο δεν είναι και τόσο γλυκούλικο όταν σταματήσουμε να το σκεφτούμε. Πολλοί από εμάς τι κάνουμε? Αν εμείς έχουμε φερθεί άσχημα σε κάποιον, συνήθως τι κάνουμε? Το δικαιολογούμε και λέμε αυτός έφυγε. Αυτός με οδήγησε στο να του φερθώ έτσι. Αυτός με έσπρωξε στα άκρα μου.
Αυτός με έβαλε στο σημείο να φερθώ έτσι, άρα δεν φταίω εγώ. Αυτός φταίει που εγώ συμπεριφέρθηκα με αυτόν τον τρόπο. Αυτός με πρόσβαλε. Και νομίζω κάτι που θα δούμε σε ολόκληρη αυτή τη λίστα, σε ολόκληρη τη λίστα που θα δούμε και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα βλέπουμε πράγματα που εμείς δεν τα κάνουμε σωστά. Θα βλέπουμε το πώς πρέπει να ενεργεί η αγάπη που εμείς δεν ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό, θα έχουμε την τάση να λέμε: ναι, όταν εγώ δεν φέρθηκα σωστά, όταν εγώ δεν έκανα αυτό που πρέπει να κάνει η αγάπη, είχα λόγο. Θα προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά ελπίζω ότι αντί για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, όταν δούμε ότι εμείς δεν έχουμε φέρθει σωστά, να μετανοήσουμε και να προσευχηθούμε για να πούμε: Θεέ μου, κάνουμε περισσότερο σαν τον Χριστό. Για να δείχνω περισσότερη αγάπη. Η αγάπη αγαθοποιεί. Τόσες φορές. Αν κάποιος φερθεί σε εμάς άσχημα, το παίρνουμε με το χειρότερο τρόπο. Θεωρούμε ότι το έκανε με το χειρότερο κίνητρο, για τον χειρότερο λόγο, ότι μας μισεί, ότι το κρατάμε εναντίον του, και αφού μας φέρθηκε αυτός άσχημα, θα το φερθούμε και εμείς άσχημα. Όταν εμείς κάνουμε κάτι σε κάποιον, θα πούμε: εγώ δεν το εννοούσα. Δεν το έκανα από κακία. Όχι, με παρεξήγησες. Είναι πολύ εύκολο όταν οι άλλοι κάνουν κάτι σε εμάς, όταν οι άλλοι δεν φέρονται σωστά σε εμάς, να τους βλέπουμε με τον χειρότερο τρόπο. Αλλά όταν εμείς κάνουμε κάτι κακό, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε: όχι, εγώ δεν εννοούσα να κάνω κάτι κακό. Ο Παύλος λέει να είμαστε υπομονετικοί και να αγαθοποιούμε. Φερόμαστε σωστά στους άλλους ανθρώπους. Επόμενα, η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Θα μπορούσαμε να πούμε δεν ζηλεύει, δεν ευριάζει. Την φθονώ. Βλέπω πράγματα που έχει κάποιος άλλος και νευριάζω. Στεναχωριέμαι που τα έχει αυτός και δεν τα έχω εγώ. Νευριάζω που αυτός έχει κάτι που εγώ δεν το έχω. Γιατί πάνε όλα καλά για αυτόν και δεν πάνε καλά για μένα. Φθονώ. Η Βίβλος μας λέει να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρονται και να κλαίμε με αυτούς που κλαίνε. Άμα φθονείς, τότε γίνεται το αντίθετο. Χαίρεσαι με αυτούς που κλαίνε και κλαίς με αυτούς που χαίρονται. Και αυτό δεν είναι αγάπη. Η αγάπη θέλει το καλύτερο για τους άλλους. Άμα αγαπάς κάποιον, θέλεις το καλύτερο για αυτόν. Η αγάπη δεν φθονεί. Και πολλές φορές φθονούμε και αντιπαθούμε ανθρώπους που δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Μπορεί να έχουν πει τίποτα εναντίον μας, αλλά απλά έχουν κάτι που εμείς δεν το έχουμε. Και αυτό νευριάζουμε. Μπορεί να έχουν λεφτά που δεν τα έχουν. Μπορεί να έχουν οικογένεια που δεν έχουν. Μπορεί να έχουν φίλους που δεν έχουν. Μπορεί να έχουν δουλειά που δεν έχουν. Μπορεί να έχουν υγεία που δεν έχουν. Γιατί να το έχουν αυτοί και να μην το έχουμε εμείς? Αλλά δεν είναι αυτό αγάπη. Θυμάστε όλη την ιστορία του Δανιήλ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Δανιήλ που τον πετάξανε μέσα στο λάγο με τα λιοντάρια. Όλοι ξέρουν ότι το ρίξανε μέσα στα λιοντάρια και τα λιοντάρια δεν τον φάγανε. Ωραία. Αλλά αρκετά άτομα ίσως δεν ξέρουν πώς βρέθηκε εκεί. Γιατί τον ρίξαν εκεί μέσα. Να σας πω γιατί τον ρίξαν εκεί μέσα. Ο Δανιήλ είχε ένα αξίωμα μέσα στην κυβέρνηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ωραία. Μαζί με ένα σωρό άλλα άτομα εκεί μέσα στην κυβέρνηση. Αλλά ήταν τόσο καλός αυτό που έκανε, τόσο ικανός στη δουλειά του, που ο βασιλιάς ήθελε να του δώσει προαγωγή. Εσένα θα σας ανεβάσω πιο ψηλά από τους υπόλοιπους. Και οι υπόλοιποι μόλις τα ακούσαν αυτό είπανε: τι, γιατί αυτός να πάει προαγωγή και όχι εμείς, επειδή είναι καλύτερο στη δουλειά του? Δεν έχει σημασία. Γιατί αυτός και όχι εμείς? Ο Δανιήλ δεν είπε τίποτα εναντίον τους. Ο Δανιήλ δεν είπε ότι αυτοί κάνουν άσχημα δουλειά τους. Ο Δανιήλ δεν μίλησε εναντίον τους. Δεν είπε τίποτα κακό. Αλλά αυτοί φθονήσανε. Τον μισήσανε. Επειδή είχε κάτι που το θέλανε αυτοί και δεν το είχαν. Και αυτό τα υπόλοιπα για να τον ρίξουν στα λιοντάρια. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη χαίρεται αν
κάποιος είναι ευλογημένος. Χαίρομαι που τα πράγματα πάνε καλά για σένα. Αγάπη, κατανοεί ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων. Ο Θεός δίνει στον καθέναν σύμφωνα με τη σοφία του και πρέπει να με να ευχαριστώ τον Θεό για αυτά που μου έχει δώσει και να ευχαριστώ τον Θεό για αυτά που έχει δώσει σε άλλους. Η αγάπη δεν φωνεί. Τι λέει μετά? Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν υπερηφανεύεται. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει. Βγαίνει, το παίζει καλύτερος από όλους τους άλλους. Μ' αρέσει η δεύτερη λέξη, το υπερηφανεύεται, στο αρχαίο το κείμενο είναι φυσιούται. Δεν ου φυσιούται η αγάπη. Από το φυσά δεν είναι φουσκωμένη η αγάπη. Αυτή η λέξη φυσιούται υπάρχει 7 φορές μέσα σε ολόκληρη την Διαθήκη και 6 από τις 7 φορές είναι στην Άλφα Κορινθίους. Είχαν πρόβλημα οι Κορίνθοι με αυτό το θέμα. Τι σημαίνει το φυσιούται? Τι σημαίνει? Ήταν φουσκωμένη. Τι σημαίνει φουσκωμένος? Θα σας δείξω ακριβώς τι είναι φουσκωμένος. Ήταν φουσκωμένος. Πατάω έτσι, δείχνω ότι είμαι μεγαλύτερος από ότι είμαι στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κακή ουσία μέσα, είναι απλώς αέρας. Αλλά δείχνω ότι είμαι σημαντικότερος από όλους τους άλλους. Αυτό είναι ο φουσκωμένος. Η αγάπη λέει, δεν το κάνει αυτό. Αν αγαπάς κάποιον, δεν πας. Εγώ είμαι καλύτερος από όλους. Όχι. Η αγάπη δεν το κάνει αυτό. Αν αγαπάς κάποιον, η αγάπη δεν λέει, εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται, δεν αυθαδιάζει. Και σκέφτηκα ξανά, επειδή είχα στο μυαλό μου τον Δανιήλ, σκέφτηκα ξανά την ιστορία που είναι στην αρχή του βιβλίου του Δανιήλ. Που είναι ο βασιλιάς και έχει ένα όνειρο. Και δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το όνειρο. Και τι κάνει? Φωνάζει όλους τους συμβούλους του και τους σοφούς και τους μάγους και όλα αυτά και τους λέει: είχα ένα όνειρο και θέλω να μου πείτε τι σημαίνει. Αυτοί λένε: υπέροχα, πες με αυτό το όνειρο και εμείς θα το ερμηνεύσουμε. Λέει αυτός: όχι. Λέει: οποιοδήποτε μπορεί να μου δώσει μια ερμηνεία που δεν ξέρω εγώ τι είναι σωστή. Ακούστε, δεν θέλω να κάνετε. Θέλω να μου πείτε εσείς τι όνειρο είδα. Και μετά να το ερμηνεύσετε. Επειδή αν μπορείτε να μου πείτε το όνειρο που είδα, τότε σίγουρα έχετε τη σοφία των Θεών. Και αυτοί λένε: δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Μα μόνο οι Θεοί μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Λέει: όχι, κάπου θα σας πληρώνω εδώ πέρα. Και σκέφτεται να τους σκοτώσει όλους. Να τους σκοτώσει όλους. Και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στο παλάτι και τα ακούει αυτό ο Δανιήλ. Που ήταν εκεί πέρα. Και λέει: μην πείτε στο βασιλιά, μην σκοτώσει κανέναν. Πάω προσεκτικό στο Θεό μου. Να σου βοηθήσει. Και ο Θεός δίνει την ερμηνεία, δίνει το όνειρο και την ερμηνεία στον Δανιήλ και πάει ο Δανιήλ στον Θεό, στο βασιλιά και λέει ο βασιλιάς, μπορείς εσύ να ερμηνεύσεις όνειρά? Και ο Δανιήλ κάνει, όχι. Τι? Όχι, ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος είμαι εγώ. Αλλά υπάρχει Θεός στον ουρανό που μπορεί και μου το αποκάλυψε, γι' αυτό θα σου το πω. Ο Δανιήλ θα μπορούσε, όταν τον ρώτησε ο βασιλιάς, ξέρεις να ερμηνεύεις όνειρα, θα μπορούσε να πει: ω ναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο ερμηνευτής των ονείρων. Εγώ είμαι που αγγίζω τον Θεό. Όχι, δεν είναι κάτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, παιδιά. Εγώ να ερμηνεύω όνειρα. Ποιος είμαι εγώ? Δεν υπερηφανευόταν. Δεν έδειχνε, ήταν καλύτερος από όλους άλλους. Απλά έλεγε: Θεός μου είπε κάτι. Θα σας το πω. Ήταν σεμνός, ήταν ταπεινός. Και οι Κορίνθοι είχαν αυτό το πρόβλημα. Είχαν όλα αυτά τα χαρίσματα. Και λέγανε: αυτό το χάρισμα είμαι καλύτερος από όλους άλλους. Και ο Δανιήλ είχε χάρισμα, αλλά δεν έβγαινε να πει: κοιτάξτε πόσο φοβερός είμαι εγώ. Ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τα χαρίσματα. Νωρίτερα, στην είδα την επιστολή στο κεφάλαιο 4, επειδή πάντα υπάρχει αυτό το θέμα της υπερηφάνειας, ο Παύλος είχε πει: τι έχετε που δεν σας έχει δοθεί? Τι έχετε που δεν σας έχει δοθεί? Και αν σας έχει δοθεί, πώς μπορείτε και υπερηφανεύεστε? Καυχάστε γι' αυτό. Λες και το είχατε από τη φύση σας. Ό,τι έχετε, ο Θεός σας το έχει δώσει. Άρα δεν γίνεται να υπερηφανευόσαστε. Το αντίδοτο στην υπερηφάνεια, στην περήφανη καρδιά, είναι να αναγνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός και ποιοι είμαστε εμείς. Εμείς
Εμείς είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε δημιουργήματα και όλα όσα έχουμε είναι από τη χάρη του Θεού. Κάθε δευτερόλεπτο που δεν πεθαίνουμε είναι επειδή ο Θεός μας δείχνει έλεος. Οπότε πώς μπορούμε να υπερηφανευόμαστε? Εάν αγαπάς κάποιον, δεν πας να του πεις πόσο καλύτερο είσαι εσύ από αυτόν. Πας και του λες είμαστε επειδή αμαρτωλοί. Και οι δύο ό,τι έχουμε είναι από τη χάρη του Θεού. Προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για τη δόξα του Θεού. Με ταπεινότητα. Τώρα, θα σταματήσουμε στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Θα δούμε τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα. Η μόνη ερώτηση που έχω είναι, με αυτά τα 3-4 που κοιτάξαμε σήμερα, πώς θα πάμε? Καλά. Είστε υπομονητικοί και φέρεστε αγαθά ή είστε ανυπόμονοι και φέρεστε άσχημα? Φθονείτε, υπερηφανεύεστε ή είστε ταπεινοί? Έτσι είναι η αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αφαδιάζει και δεν υπερηφανεύεται. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε κάποια υπόλοιπα. Θα σας προσευχηθούμε ο Θεός να μας βοηθήσει να γίνουμε περισσότερο σαν τον Χριστό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.